Απογοητευτική είναι η εικόνα των κρατήσεων σε τουριστικού προορισμού του Πιλίου εν Πάσχα. Με δεδομένη τη λειτουργία των 2.500 από τι 7.500 συνολικά κλίνε που διαθέτει η περιοχή εντό του πολεοδομικού συγκροτήματο, οι πληρότητες δεν ξεπερνούν αυτή τη στιγμή το 50%. Κρατήσει για το Πάσχα δεν υπάρχουν σε αυτό που θέλαμε και στα στατιστικά τα οποία σας είπα. Αν υπολογίσουμε τα 2.500 κρεβάτια, υπάρχει μια πληρότητα. Την ίδια στιγμή, ασαφέ και απόλυτα ανεξέλεγκτο παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά στο θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Εντύπωση μου έκανε όταν είδε ένα λεωφορείο μέσα στο Βόλο, έξω από μια πολυκατοικία που έχει μετατραπεί σε RB διαμερίσματα, να φορτώνει και να ξεφορτώνει από εκεί. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Οι άνθρωποι του τουρισμού δεν κρύβουν τον προβληματισμό του για την εικόνα των κρατήσεων στην περιοχή λίγε ημέρε πριν από τη μεγάλη εβδομάδα. Υπάρχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Γιατί βγαίνουμε και λέμε πάμε καλά, πάμε καλά, πού πάμε καλά. Πού πάμε καλά. Το ευρύτερο προδομικό συγκρότημα του Βόλου είναι γεγονό ότι έχει και τι μεγαλύτερε πληρότητε. Κάτι το οποίο δεν συνάδει με την λογική του Πάσχα στι παραθαλάσσιε περιοχέ, γιατί είναι πρωτομαγιά. Έχουν γίνει τιμέ πάρα πολύ καλέ από τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, μπορεί να βρει άνετα από 60-70 ευρώ δωμάτιο σε τρίστερο ξενοδοχείο και αυτό μπορεί να το βρει άνετα ε, για μια υποχρεωτική τριήμερη παραμονή. Πενθήμερε, εξαήμερες και εφτάήμερε, ε, ε, αυτό το ξεχνάμε εντελώ. Ο αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδα εκφράζει την αγωνία του για τη ζημιά που εξακολουθούν να προκαλούν στην εικόνα τη Μαγνησία οι καταστροφικέ πλημμύρε και τη δυσφορία του για τη στάση τη περιφέρεια Θεσσαλία αναφορικά στο θέμα τη προβολή τη περιοχή. Χαρακτηριστικό θα το πω για άλλη μια φορά ότι οι πελάτε ρωτάνε: Μπορούμε να έρθουμε στον Αγιάννη. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια ζημιά. Δεν το συζητάμε. Ε, εκεί ίσως να υπάρχει και η εξήγηση για αυτές τις πολύ χαμηλές πληρότητες. Ε, δεν νομίζω να επηρεάζονται από εκεί. Ίσως όμως, όταν βλέπεις τον πελάτη ότι προσπαθεί να δει αν μπορεί να φτάσει σε τέτοιους προορισμούς σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι έχει κάνει η περιφέρεια Θεσσαλίας για να τονώσει τον τουρισμό 2024. Τι έχει κάνει.